Επιτρέψτε μου να πάρω θέση στο ζήτημα της, της παρέμβασης των δυνάμεων των ΜΑΤ σήμερα, που για άλλη μία φορά έδειξε η κυβέρνηση το πραγματικό της πρόσωπο απέναντι στους φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επεμβαίνοντας με χειροβομβίδες κρότου λάμψης, τραυματίζοντας ένα φοιτητή. Η κυβέρνηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο αθλειότητας σε μια προσπάθεια να επιβάλλει κλίμα τρομοκρατίας για να φημωθούν οι αγωνιστικές διεκδικήσεις των φοιτητών. Πρόκειται για ενορχιστρωμένο σχέδιο της κυβέρνησης, προκειμένου να δικαιολογήσει την νομιμοποίηση της καταστολής στα πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση λοιπόν σπέρνει ανέμους και θα θερήσει θύελλες, τι και αν επιχειρεί με την καταστολή και τη συκοφάντηση των συλλόγων να τρομοκρατήσει. Το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών με τη σαρωτική επικράτηση της πανσπουδαστικής ήταν αποστομωτική. Η νέα γενιά λοιπόν δεν προσκυνά και θα βρει τη δύναμη να παλέψει για το μέλλον της. Και δράτω της ευκαιρίας να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου με το άρθρο 28 που βαραίνει καταλυτικά όχι μόνο στην καταψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου αλλά και για επί της αρχής στάση του ΚΚΕ. Αφορά τα καθήκοντα των ειδικών φρουρών ομάδων πανεπιστημιακής αστυνομίας. Πρόκειται για απαράδεκτη, επικίνδυνη διάταξη και πρέπει να αποσυρθεί. Η βία και η καταστολή στα πανεπιστήμια που ζούμε είναι ένα μόνο δείγμα των πραγματικών προθέσεων της κυβέρνησης και η συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 28 είναι προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή στην κατεύθυνση αύξησης της καταστολής. Διευρύνονται τα καθήκοντα του προσωπικού της πανεπιστημιακής αστυνομίας και θα είναι τα ίδια καθήκοντα που έχουν όλοι οι ειδικοί φρουροί αστυνομικοί, δηλαδή καθήκοντα καταστολής και μάλιστα με κατοχή αντίστοιχου εξοπλισμού, δηλαδή για παράδειγμα πυροβόλα όπλα. Η νέα διάταξη που λέει παντός καιρού εξυπηρετεί την εναλλαγή των κυβερνητικών σχεδιασμών, αφού είναι γνωστό πως η παρουσία ή μη της αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια θα είναι συνάρτηση των αγώνων των φοιτητών. Η ουσία βέβαια παραμένει πως 400 νέοι ειδικοί φρουροί θα ρηχτούν πλέον οι άνοπλοι στην καταστολή. Η πανεπιστημιακή αστυνομία προορίζεται πριν απ' όλα για την περιφρούρηση της επιχειρηματικής λειτουργίας των πανεπιστημίων και ταυτόχρονα για την κατασταλτική αντιμετώπιση της οργανωμένης συλλογικής αμφισβήτησης ενός πανεπιστημίου ανώνυμη εταιρεία και κάθε βέβαια αγωνιστικής διεκδίκησης των φοιτητών για ολοκληρωμένες σπουδές και με πτυχία που να έχουν κάποιο αντίκρισμα. Οι φοιτητές λοιπόν δεν έχουν ανάγκη από την αστυνομία. Οι φοιτητές έχουν ανάγκη από ανοιχτές σχολές και σπουδές υψηλού επίπεδου. Δεν έχουν ανάγκη ούτε από αποκλεισμούς, ούτε από νέα εμπόδια στα μορφωτικά τους δικαιώματα. Έχουν ανάγκη από δωρεάν σύνδεση και στέγαση. Έχουν ανάγκη από κατοχύρωση του πτυχίου για την επαγγελματική τους κατοχύρωση, την επαγγελματική τους προοπτική. Στην πρώτη συνεδρίαση, κυρία Πρόεδρε, χθες αναφερθήκαμε ως ΚΚΕ διεξοδικά το γιατί η κυβέρνηση, προβάλλοντας υπό την προπαγανδιστική ομπρέλα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, ένα ομολογουμένως υπαρκτό ζήτημα όπως αυτό της αντιμετώπισης καθυστερήσεων και δυσλειτουργιών στις διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας της Πολίτη, και έρχεται λοιπόν και νομοθετεί την αναβάθμιση επί της ουσίας της κατασταλτικής λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού σε βάρος των υποθέσεων και των δικαιωμάτων του λαού. Για το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου, από το 1 έως το 1 έως 14 άρθρα, που αφορά την ψηφιοποίηση των διαδικασιών επίδοσης εγγράφου και αποδέσμευσης της ελληνικής αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής διαδικασίας, έχουμε να πούμε τα εξής, ότι η ηλεκτρονική επίδοση δικογράφων μπορεί να απλοποιεί και να κάνει ταχύτερη μια διαδικασία, όμως αυτό δρομολογείται σε ένα πλαίσιο, κάτι που συνειδητά αποφεύγει να κάνει η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, στα πλαίσια, αν θέλετε, και τη συζήτηση τώρα με τις εισηγήσεις τους, το πλαίσιο των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη, που είναι στη βάση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ενισχυθεί το επιτελικό αστικό κράτος απέναντι πρώτα και κύρια στον εχθρό λαό. Αυτό το στόχο επιτελούν και οι αλλαγές διαχρονικά από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ χθες
που αφορούσαν τον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Δεν συμφωνούμε με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 που προβλέπουν ως τον κύριο τρόπο επίδοσης να είναι με ηλεκτρονικά μέσα, είτε σε διάδικο είτε σε μάρτυρα. Επίσης, από τη διάταξη δεν προκύπτει με σαφήνεια από πότε θα άρχονται οι προθεσμίες που εκινούνται με την επίδοση, ενώ ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, περαιτέρω φακέλωμα και πολλά άλλα ζητήματα που θα προκύψουν. Ενώ συμφωνούμε με την επίδοση σε όσους κρατούνται και την τροποποίηση του άρθρου 58 του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας, εντούτοις επιβεβαιώνει τους κινδύνους που γενικά δημιουργεί η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα. Δυσκολία ή και αδυναμία πρόσβασης σε email. Έχουν και άλλες κατηγορίες πληθυσμού. Κατηγορίες που είναι αδύναμες οικονομικά ομάδες, για παράδειγμα. Το άρθρο 7 αναφορικά με την ανακοίνωση του περιεχομένου του εγγράφου που επιδίδεται, θεωρούμε ότι είναι προβληματικά. Δικονομικά, ανακοίνωση θεωρείται η προσωπική πληροφόρηση. Δεν μπορεί να εξισώνεται με την αναγραφή του γεγονότος στο θέμα του email, όπως αναφέρει το σχέδιο νόμου. Στο άρθρο 9 και στο άρθρο 10 αναφορικά με την εξακρίβωση της ταυτότητας του μάρτυρα και την εξέταση του κατηγορουμένου, διευρύνονται οι υποχρεώσεις τους για τα προσωπικά δεδομένα που καλούνται να δώσουν, αφού πλέον υποχρεώνονται να δηλώνουν και τα email τους. Τέλος, δεν θα συμφωνήσουμε με το άρθρο 14 για τα όργανα επίδοσης, διότι επιφορτώνονται οι ποινικοί κριτήρες της περιφέρειας με το σύνολο των απαιτούμενων επιδόσεων, ακόμα και αν αυτές λιγοστεύσουν λόγω επιδόσεων με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς να προβλέπονται προσλήψεις, ενώ ήδη υπάρχει υποστελέχωση. Τώρα για το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, άρθρα 15 έως 28. Στο άρθρο 15 που αφορά την κάλυψη δαπανών υπηρεσίας εναέριων μέσω σωμάτων ασφαλείας, εκεί θα δηλώσουμε παρόν. Πρόκειται για τεχνικής φύσης άρθρο που αφορά τις υπουργικές αποφάσεις για τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρηση των ελικοπτέρων των σωμάτων ασφαλείας, των drones, της ενοικιάσης ελικοπτέρων και αεροσκαφών. Το άρθρο έρχεται να λύσει τυπικά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ως προς τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής μετά την υπαγωγή της στο ξεχωριστό Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αντί του ενιαίου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Για το άρθρο 16, που αφορά την κάλυψη λειτουργικών και περισσιακών αναγκών των υπηρεσιών ελληνικής αστυνομίας, λιμενικού σώματος, ελληνικής αυτοφυλακής και πυροσβεστικού σώματος από τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, δεν θα συμφωνήσουμε, τροποποιεί προηγούμενο νόμο και τον διευρύνει για όλα τα σώματα ασφαλείας, προκειμένου οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να καλύπτουν λειτουργικές και υπηρεσιακές ανάγκες και να κάνουν δωρεές τώρα και των πλωτών μέσων στα σώματα ασφαλείας. Οι δημότες, δηλαδή ο λαός, μέσα από τα τέλη που επιβάλλουν οι δήμοι, θα φορτώνονται βάρη, επιπλέον βάρη για τη λειτουργία των υπηρεσιών ασφαλείας της περιοχής τους. Αυτά όμως έπρεπε να είναι και πρέπει να είναι στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Το κράτος τα ξεφορτώνει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο άρθρο 17, που αφορά τα ποσοστά εισαγωμένων στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Αντιπαστυνόμων, θα ψηφίσουμε παρόν. Πρόκειται για το ποσοστό των εισαχτέων για φύτεση στο τέμα, αξιωματική εκτός παραγωγικής σχολής αξιωματικών, σε αντιστοίχηση με τις κενές οργανωτικές θέσεις. Στο άρθρο 19, συγγνώμη, στο άρθρο 20, που αφορά την προσθήκη ορισμού έννοιας εμπριστικός μηχανισμός, προφανώς καταψηφίζουμε, όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση στο πλαίσιο της αύξησης της καταστολής έχει κάνει σημαία την ένταξη των Μολότοβ στα όπλα και ουσιαστικά έχει νομοθετήσει πως κάθε αυτοσχέδια κατασκευή είναι όπλο ως εμπριστικός ή εκρηκτικός μηχανισμός. Με το παρόν άρθρο, επειδή τα πάντα για την κυβέρνηση υπηρετούν το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων και μπαίνουμε και σε τουριστική περίοδο, έρχεται και αναδιατυπώνει τον ορισμό του εκρηκτικού μηχανισμού και εξαιρεί τα τυποποιημένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ευρέως στην αγορά και παράγουν φλόγα. Η τωρινή αναδιατύπωση αναδεικνύει εκτός όλων των άλλων και μια προχειρότητα που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν ρυθμίζει με ξεκάθαρους όρους την έννοια του εμπριστικού μηχανισμού και αφήνει ανοιχτή την ερμηνεία στους εφαρμοστές, δηλαδή στους μηχανισμούς καταστολής που μπορεί κατά βούληση να κρίνουν αν κάποιο αντικείμενο είναι εμπριστικός μηχανισμός. Και στο άρθρο 21,
που αφορά προϋποθέσεις κατ' εξαίρεση οπλοφορίας αστυνομικών, πρόκειται επίσης για μια απαράδεκτη διάταξη και κατά τη γνώμη μας πρέπει να αποσυρθεί, διότι με την προτινόμενη αυτή διάταξη ο αστυνομικός που δεν έχει αποδεδειγμένα ψυχικά προβλήματα, αλλά φέρεται ως δράστης ακόμα και ποινικών εγκλημάτων, για τα οποία δεν του έχει απαγγελθεί επίσημα κατηγορία και δεν έχει προφυλακιστεί, θα μπορεί να οπλοφορεί ενώ βρίσκεται εκτός υπηρεσίας. Δηλαδή η προσωπική ασφάλεια του αστυνομικού μπαίνει πάνω από οποιονδήποτε αστικό νομικό κώδικα και αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερα προνομιακό καθεστώς σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο πολίτη που σε περίπτωση κινδύνου ζητά την προστασία της αστυνομίας και καλά κάνει βέβαια. Αλλά όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ποιος διαβεβαιώνει πως ο αστυνομικός που είναι για παράδειγμα σε διαθεσιμότητα λόγω ΕΔΕ για βασανισμό δεν θα χρησιμοποιήσει το όπλο ως απειλή κατά των μαρτύρων? Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη όταν ακόμα και τα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας καταγράφουν περιπτώσεις χρήσης όπλου αστυνομικού στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον? Ο αρχηγός αστυνομίας θα το κάνει αυτό? Ας διατάξει την περιφρούρηση του αστυνομικού εφόσον κινδυνεύει. Ο αστυνομικός λοιπόν που βρίσκεται εκτός υπηρεσίας θα πρέπει να παραδίδει τόσο τον ατομικό όσο και τον υπηρεσιακό αλλά και τον ιδιωτικό οπλισμό που έχει. Σε σχέση με την αποδέσμευση της υπηρεσιών ελληνικής αστυνομίας από τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής και την επικύρωση αντιγράφων θα συμφωνήσουμε, είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Σε σχέση με το άρθρο 24 που αφορά την συμφωνία, εφαρμογή της συμφωνίας για την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταψηφίσουμε, αφορά την έκδοση των αδειών παραμονής των Βρετανών υπηκόων στην Ελλάδα χωρίς να καταβάλουν το προβλεπόμενο ένσημο της αστυνομίας. Το ένσημο αυτό όμως αποτελεί κοινωνικό πόρο του Ταμείου των Σωμάτων Ασφαλείας και δεν προβλέπεται αναπλήρωση του από το κράτος. Οπότε η διάταξη αυτή αποβαίνει σε βάρος του προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας. Και τέλος, για τα ζητήματα του άρθρου 27 παράταση ισχύω συμβάσεως καθαριότητας υπηρεσιών ελληνικής αστυνομίας θα ψηφίσουμε θετικά. Γίνεται παράταση των συμβάσεων για την καθαριότητα των αστυνομικών υπηρεσιών μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη του 2022. Κατά τη γνώμη μας πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα που απασχολεί και επιβαρύνει τη λειτουργία του προσωπικού της αστυνομίας και δεν βρίσκει λύση και σάρεται αρκετά χρόνια. Η κατάσταση σε πολλές υπηρεσίες είναι δραματική λόγω της φύσης της λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών και λόγω της πλήρους έλλειψης ακόμα και συνεργείων καθαρισμού. Βασική αιτία φυσικά είναι η έλλειψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας στις αστυνομικές υπηρεσίες. Και από αυτή την άποψη εμείς στηρίζουμε τις διαμαρτυρίες των αστυνομικών για την επίλυση του προβλήματος της καθαριότητας, ιδιαίτερα στις τωρινές συνθήκες με τον κορονοϊό, και έχουμε καταθέσει άλλωστε και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή.